Καλησπέρα παιδιά, Τσεκ Τεκνά, ο Κώστας εδώ. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Σήμερα ήθελα να σας δείξω κάτι το οποίο πρόσφατα έφτασε και το θεωρώ κάτι ξεχωριστό και ήθελα να το δείξω. Λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό έχετε δει ένα βίντεο στο οποίο είχα κάνει unboxing αυτά τα δύο όμορφα powerbank της ε, Wenger. Ε, αυτό είναι στα 20.000 mAh, αυτό εδώ είναι στα 10.000 mAh. Λοιπόν, Μπορώ να πω ότι αυτό είναι το main μου. Βασικά από τότε που τα πήρα, αυτά χρησιμοποιώ κυρίω. Να δείξω και να εστιάσει λίγο καλύτερα η κάμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το main μου. Πολύ ανθεκτικό. Έχει πέσει 150 φορέ κάτω, δεν έχει πάθει κάτι. Γενικά το χρησιμοποιώ συνέχεια. Αλλά επειδή είναι μεγάλο και λίγο δύστροπο, κυρίω το παίρνω σε μεγάλα ταξίδια ή αν το χρειαστώ. Κυρίω για να φροντίσω κάτι πάρα πολύ που χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια, κυρίω είναι αυτό. Αλλά αυτό το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ είναι αυτό εδώ. Είναι το μικρό της εταιρεία, το οποίο έχει 10.000 mAh μπαταρία και έχει όλα τα καλώδια επάνω. Οπότε εγώ δεν χρειάζεται να παίρνω κάποιο καλώδιο, είναι ιδιαίτερα ελαφρύ. Οπότε το χειμώνα χωρούσε στη μέσα πλευρά του παλτού που φορούσα, οπότε ήταν σαν, να, το βάρος ενός κινητού λίγο πιο βαρύ από ένα κινητό. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά όταν έβγαινα έξω και ήξερα ότι Έχω πάρα πολύ λίγη μπαταρία, ε, το κουβαλούσα μαζί, μπαίνει απλά στο backpack από πίσω και ήταν το main. Η αλήθεια είναι έχει ένα μεγάλο ελάττο, μα τελειώνει πολύ γρήγορα η μπαταρία για κάποιο λόγο. Δηλαδή αν βάλω το tablet μου θα την ρουφήξει όλη και δεν ξέρω γιατί τελειώνει τόσο γρήγορα η μπαταρία από αυτό. Αλλά όπως και να έχει, με έχει βοηθήσει αρκετά σε περίπτωση ανάγκης κυρίως. Οπότε ναι. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, μου έρχεται κάποια στιγμή ένα μήνυμα και μου λένε βγάλαμε κάτι καινούριο. Θε να το δείξει, Κώστα, να το δει και εσύ. Μου λέω εντάξει, στείλ το. Και η αλήθεια είναι το καθυστέρησα πάρα πολύ γιατί μου τύχαν διάφορα. Ε, οπότε δεν έκατσα να ασχοληθώ τόσο πολύ. Οπότε λέω ευκαιρία είναι σήμερα. Βάλτε το κάτω να το δούμε μαζί παρέα. Γιατί όντω είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, μου ήρθε από την ίδια εταιρεία το καινούριο του το μοντέλο. Μπορώ να πω ότι καταρχά πρώτα απ' όλα και καταρχά πρώτα απ' όλα η προβολή στην προβολή. Η εταιρεία έχει αντιπροσωπεία εδώ στην Ελλάδα, οπότε μπορείτε να τα προμηθευτείτε από εδώ από Ελλάδα πολύ εύκολα πλέον τα προϊόντα τη εταιρεία. Λοιπόν, μου έρθει αυτό εδώ το Vegger, το οποίο είναι και Wall Adapter. Τώρα θα μου πει ρε, πείτε τόσο ωραία πόσο χρήσιμο θα φανεί αυτό ή όχι. Κυρίω να σου πω η αλήθεια αυτό μου φαίνεται αρκετά χρήσιμο, ειδικά όταν πρόκειται να πα ένα ταξίδι. Δηλαδή έχει πάνω και αντάπτορα μπαίνει στο ρεύμα και φορτίζει απευθεία πάνω από την πρίζα. έχουμε μερικέ ενστάσει. Θα το δούμε πόσο πρακτικό θα είναι. Ε, από όσο ξέρω και βλέπω, και όσο το βλέπετε κι εσεί, είναι 22.5 Watt, 10.000 μιλιαμπεριόρια. Μικρό ο power bank, δεν είναι μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβαζε το κτίνο των 20.000 μιλιαμπεριόριων. Πάνω εδώ πέρα δεν νομίζω κατά πόσο θα την κρατούσε η πρίζα στον τοίχο να μην είναι σταθερό. Οπότε ναι, έχει quick charge. 3 και PD Power Delivery 3.0 ok έχει USB-C και 2 USB-A ok ενδιαφέρον μπαίνει απευθείας πάνω στην πρίζα και με το που πάνω στην πρίζα μπορεί να κάνει και διανομή ρεύματος fast charging μικρό σε μέγεθος λέει και travel σε, Travel and safety, μάλιστα, οπότε μπορείς να ταξιδεύσεις με αυτό. Οκ. Okay. Το κουτί του είναι ιδιαίτερα απλό, θυμάστε και τις προάλλες, επειδή μας ήρθαν δείγματα να έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Τώρα το ανοίγω πρώτη φορά, δεν το έχω ανοίξει ακόμη εδώ και καιρό. Τέλο πάντων, <laughs> έχει ξαναχρησιμοποιηθεί ή έχει ξαναδειχθεί σε κάποιο review που κάποια άλλα, δεν με νοιάζει η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να το δω, οπότε ευκαιρία είναι. Ιδιαίτερα απλό θυμάστε και τι προάλλε, το προηγούμενο όταν τα δείξαμε δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση μάλλον. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ, το οποίο είναι πολύ πρακτικό, μπορεί να το κροϊδεύετε. Αλλά αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ένα λουράκι το οποίο μπαίνει στα κλειδιά ή στο powerbank ή οπουδήποτε. Το οποίο έχει το συγκεκριμένο δύο Type-C. Type-C σε Type-C. Λοιπόν, και είναι αρκετά πρακτικό. Έχω αγοράσει από το eBay ένα τέτοιο και σε κάθε πρελόκ με κλειδιά έχω σίγουρα ένα τέτοιο. Βέβαια, χειρότερε ποιότητα, Αυτό τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει καλή ποιότητα. Είναι αρκετά ανθεκτικό το πλαστικό του. Και βοηθάει κυρίω όταν χρειαστεί να φορτίσει το κινητό σου ή οτιδήποτε. Βοηθάει, πιστέψτε με, έχει τύχει πολλές φορές να βγω κάπου, να έχω ξεμείνει από... να μην έχω μπαταρία και να βγάλω απλά τον πρελόκ από τα κλειδιά, να πω υπάρχει ένας φορτιστής διαθέσιμος, όλοι οι φορτιστές είναι σχεδόν διαθέσιμοι. Βέβαια θα ήταν πιο πρακτικό για μένα, αν ήταν USB, ε, Type-A σε Type-C, αλλά ναι. Λένε οι καινούριοι φορτιστές έχουν και μια Type-C, αν και είναι λίγο πιο σπάνιο. Anyway, και το Powerbank είναι αυτό εδώ. Είναι ογκώδε μέσα στο κρύβο Το περίμενα λίγο πιο μικρό. Αν το βάλω με το 20.000 μιλιαμπρόρια, είναι το ίδιο ογκώδε. Είναι λίγο πιο μικρό, είναι σαν το μικρό το αδερφάκι. Αν τα δούμε πλάι-πλάι. Είναι λίγο πιο ελαφρύ. Αλλά σίγουρα είναι πιο βαρύ από αυτό εδώ. Είναι πολύ πιο βαρύ από αυτό εδώ. Κάτι το οποίο με παραξενεύει, δεν ξέρω τι γίνεται. Επίση, όλη η μπαταρία είναι συγκεντρωμένη στο κάτω μέρο. Προφανώ καταλαβαίνει στο χέρι τη διαφορά του βάρου. Δηλαδή, εδώ πάνω είναι κούφιο επειδή έχει το μετασχηματιστή, και εδώ κάτω είναι η μπαταρία. Έχει ένα μπάτον επάνω και τρει βουλίτσε. Θυμίζει τα παλιά τα powerbank τη Xiaomi το οποίο δείχνει ότι είναι φορτισμένο, όλο ως έχει πάνω από ένα μήνα, δύο μήνες, μπορεί και τρεις μήνες που έχει έρθει και ακόμα έχει μπαταρία φουλ. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν αποφορτίζονται εύκολα και βλέπουμε τρεις θύρες εδώ πέρα. Έχουμε το που εδώ φορτίζει, αν δεν θέλετε να το βάλετε στην πρίζα, μπορείτε να το φορτίζετε μετά η απευθεία. Το οποίο όταν δίνει ρεύμα, αναγνωρίζω ότι είναι input, οπότε φορτίζει η μπαταρία στο powerbank. Όταν το συνέχιζε κινητό σου σου δίνει ρεύμα οπότε το bank φορτίζει το κινητό και δυο τα type-a αρκετά γρήγορες σε... οπότε ναι να δούμε από πίσω κάποια χαρακτηριστικά δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται λοιπόν η φάση είναι ότι είναι 38,5 watt βασικά 38,5 watt ώρες η ενέργειά του 3,85 volt ενδιαφέρον Power Delivery κάνει. Σε... Όταν είναι στο Type C, βλέπετε πάντα θα κοιτάτε από πίσω το Power Bank. Εδώ πέρα. Το τι δίνει κάθε θύρα. Α πούμε, η Type C στα 5V όταν θα δώσει θα σα βγάλει 3A. Στα 9V θα σα δώσει 2A. Ε, αυτό είναι βασικά όταν φορτίζει το input τόσο φορτίζει. Όταν κάνει output, όταν βγάζει ρεύμα, η Type C στα 5V θα σου δώσει 3A. Στα 9 2 και στα 12 v 1,5 αμπέρ, ανάλογα πόσο βγάζει. Ωραία. Mm. Θα ήταν ενδιαφέρον να μην γίνεται αυτόματα η ρύθμιση, γιατί γίνεται αυτόματα η ρύθμιση ανάλογα με τι ανάγκε τη συσκευή που βάζει σε πάνω, ανάλογα πόσο ρεύμα μπορεί να τραβήξει η συσκευή. Θα ήθελα να μπορεί να γίνεται αυτόματο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν οικονομικό αυτό. Οι USB, οι 1 και 2 βγάζουν 4,5 4,5V στα 5 a οπότε δίνουν περισσότερο ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι από τα νούμερα, αν έχεις ένα λάπτοπ το οποίο δεν τρώει πάρα πολλά Watt, δηλαδή ένα λάπτοπ το οποίο μπορεί να φάει μέχρι 30 βατ, υπάρχουν τέτοια λάπτοπ, ναι πρέπει να υπάρχουν τέτοια λάπτοπ, Λοιπόν, νομίζω ότι αν τα βάλεις στην ε, type Taipei, νομίζω ότι δεν θα έχεις κανένα θέμα. Αλλά και πάλι, είναι πολύ μικρή μπαταρία, είναι μόνο για περιπτώσεις ανάγκη. Okay, και βγάζει 20. Α, ah, όχι, δεν έχει. Σου βγάζει τα 22,5 w μέγιστο. Άρα μέχρι συσκευέ με 22,5 w Για προσέξτε τα αυτά. Λοιπόν, και το feature του κυρίαρχο. Επίση έχει εδώ για να βάζει λουράκι. Εντάξει. Είναι αυτό εδώ. <laughs> είναι το πρώτη φορά βλέπω τέτοιο powerbank. Θα σα το κρύβω. Έχει τύχει να ξεδάρει στα χέρια μου κάτι παρόμοιο. Και αν έχω πιέσει powerbank. Είναι καλό για αυτού οι οποίοι θέλουν και powerbank και φορτιστή ταυτόχρονα. Γιατί σκέψει ότι το βάζει στην πρίζα και ταυτόχρονα φορτίζει και τι συσκευέ σου. Οπότε και αυτό φορτίζει ενέργεια και μπορεί να δώσει και ενέργεια στι συσκευέ σου. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Οπότε αντί να κουβαλά και φορτιστέ και powerbank bank, έχει αυτό. Τίμιο θα το έλεγα. Και είναι για αυτού οι οποίοι πάνε ταξίδια και συνήθω ξεχνάνε φορτιστέ ή οτιδήποτε. Αρκετά ωραία επιφάνεια. Αυτή η επιφάνεια είναι λίγο, βλέπετε, βλεπετε έχει... δεν ξέρω πόσο φαίνεται. Είναι λίγο πιο σαγρέ το υπόλοιπο είναι λίγο μάτ λίο, εντάξει. Λοιπόν, και κουμπώνει στην πρίζα και είμαι περίεργο να δω κατά πόσο φαίνεται καλά στην πρίζα ή όχι. Οπότε θα πάμε να κάνουμε μια δοκιμή και στην πρίζα και να κάνω αποφώνηση στο βίντεο. Οπότε πάμε στο δεύτερο πλάνο να δούμε πώς κουμπώνει πάνω στην πρίζα. Και θα το δούμε στην πρίζα που έχω στην κουζίνα. Οπότε, ναι, να δούμε πώ στέκεται. Εμένα αυτό που με απασχολεί κυρίω αυτά είναι κατά πόσο είναι σταθερό και δεν θα κρεμάσει ή θα έχουμε ατύχημα. Λοιπόν. Αλήθεια να το βλέπετε, δεν ξέρω αν το μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι βαρύ, είναι αρκετά βαρύ. Οπότε θα κρεμάσει σίγουρα. Ίσως να είναι καλύτερα να το έχετε σε ένα πολύ μπριζοκάπου σταθερό. Στον τοίχο η αλήθεια είναι πω σίγουρα θα σας κρεμάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το οποίο είναι λίγο ρίσκο για μένα. Αυτό είναι που φοβάμαι. Στα συγκεκριμένα powerbank. Η δουλειά του θα γίνει. Το ότι θα φορτήσει, βέβαια, βλέπετε εδώ φανάβουν τα λαμπάκια. Δείχνει ότι παίρνει ρεύμα. Δεν έχει κάποια άλλη ένδειξη τα το αδέρφια του. Κάποια τον να μα ενημερώνει. Οπότε κυρίω αυτό είναι το μεγάλο μου μέλημα. Αυτό το ότι θα κρεμάστε καλή μπρίζα και λίγο σταθερή μπρίζα. Οπότε ναι, θέλει μεγάλη προσοχή. Ε, Πώ το παρόν στέκεται. Δεν έχω δει κάτι με το τρελό. Είναι αυτό που ούτω ή άλλω Να, το ξαναβάλω να το δείτε με το που το κουμπώσω, το βάζω. Πέφτει λίγο κατάφεσα λίγο απότομα, αλλά ναι, το έχετε, καταλαβαίνετε λίγο. Και είναι πολύ λογικό γιατί βαρείται, τα παιδιά. όλο, όλο το βάρο είναι εδώ κάτω. Οπότε, αναγκαστικά θε, δεν ναι, θε, θα σε κρεμάσει. Λοιπόν, αυτό ήταν αρκετά ενδιαφέρον, θα πω. Είναι για ιδιαίτερε περιπτώσει. Οπότε, ναι. Τώρα, αν θα συνιστούσα να το πάρετε, δεν ξέρω την τιμή του. Δεν έχω δει τι τιμή τι έχει εδώ Ελλάδα. Αλλά ρίξτε μια ματιά, αν κάποιοι από σα μπορεί να το χρειαστούν ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο, το αδερφάκι του με ικανοποίησε τρελά. Το μικρό, ω χωρητικότητα, δεν με ικανοποίησε τόσο, αλλά είναι το portability που με βόλεψε. Σχετικέ γραμμέ, πάντω, τα έχω αντικαταστήσει τα κύρια που μου με αυτά. Δεν το περίμενα ότι θα το έκανα, αλλά θα σα πω την αλήθεια, το έχω κάνει. Τώρα, κατά αυτό πόσο θα βρει τη θέση του, ελπίζω ότι λογικά θα τη βρει τη θέση του μαζί με τα αδερφιά του. Λοιπόν, από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα, Κώστα, και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα, παιδιά.